68 ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, 23 μικρού μήκους, 19 ταινίες στην εκπαιδευτική ζώνη, μία ημερίδα, 5 σεμινάρια, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικά δρόμενα, μία εικαστική έκθεση και 30 ξένοι και Έλληνες προσκεκλημένοι που θα προλογίσουν τις ταινίες τους και θα συζητήσουν με το κοινό. Αυτό είναι το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου Αριθμούς, που φέτος ανοίγει τις πόρτες του από τις 24 του μήνα έως τις 7 Φεβρουαρίου στην πόλη της Καλαμάτας. Τμήμα του φεστιβάλ μεταφέρεται σε Αμαλιάδα, Σπάρτη, Γήθιο, Άργος και Δημητσάνα. Φέτος το φεστιβάλ είναι λίγο διευρυμένο, αρκετά μάλλον, αγγίζει τις 2 εβδομάδες προβολών με 92 ταινίες, εκτός από τις ταινίες της εκπαιδευτικής ζώνης που είναι γύρω στις 18. Τελειώνει δηλαδή στις 7 Φεβρουαρίου. Έχουμε αρκετούς επισκέπτες από το εξωτερικό, σκηνοθέτες, περίπου 22 ξένοι σκηνοθέτες θα παρευρεθούν και 28 Έλληνες σκηνοθέτες. Περισσότερο θα πρέπει να ξέρετε ότι ένα ντοκιμαντέρ όταν γίνεται, μιλάω και σαν δημιουργός βεβαίως, αυτό που ονειρευόμαστε από την αρχή που το δημιουργούμε, είναι σε ποιο φεστιβάλ θα πάει. Δηλαδή είναι για μας ο χώρος στον οποίο απευθυνόμαστε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε, γιατί οι περισσότερες ταινίες μας δεν παίζονται στις αίθουσες, παίζονται στα φεστιβάλ. Όλες οι προβολές, οι παράλληλες εκδηλώσεις και τα σεμινάρια, να σημειωθεί πως είναι και φέτος ελεύθερα για το κοινό. Όπως και κάθε χρόνο, το φεστιβάλ εστιάζει σε μια συγκεκριμένη θεματική, με ειδικές προβολές και με προσκεκλημένους Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες. Το μεγάλο αφιέρωμα φέτος είναι κινηματογράφος και υγεία. Είναι ταινίες δημιουργών που αγγίζουν ένα θέμα υγείας. Το σκεπτικό αυτού του αφιερώματος δεν ήταν να κάνουμε κάτι, ας πούμε, σαν συνέδριο ή επιστημονικό, ήταν περισσότερο να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ταινίες σαν έναυσμα, σαν καταλύτη για μια περαιτέρω συζήτηση και ίσως να βοηθήσουμε σε κάποιες αλλαγές. Μέσα στο πλαίσιο του αφιερώματος έχουμε μια διημερίδα, το Σάββατο και την Κυριακή, 27 και 28. Σε αυτήν την εξακτηνωμένη δράση και επίδραση του φεστιβάλ, σημαντικός και ο ρόλος της περιφέρειας. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ υψηλής αισθητικής, προβολής της δημιουργίας αλλά και μηνυμάτων για διάφορα κέρια ζητήματα τα οποία αγγίζουν την ανθρώπινη ζωή. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας στηρίζει σταθερά από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των πνευματικών και υλικών στοιχείων.